Κύριε Βίτε. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Θεοδωράκη, να σας πω ότι πάντα εντυπωσιάζομαι από τη μικροπρέπεια. Από την μικροπρέπεια. Και πολύ περισσότερο όταν συνδυάζεται αυτό με λαθροχειρία. Και θα σας εξηγήσω μετά. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να βρούμε καταφύγιο, σύτηση, κανόνες υγιεινής, υγειονομική περίθαλψη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Γνωρίζετε ότι αυτή την περίοδο αυτό που προσπαθούμε είναι να εκενώσουμε τον Πειραιά, να ξεκινήσει η εκένωση της Ιδωμένης και να αποσυμπιωστεί το ελληνικό. Και γι' αυτό το λόγο δουλεύουμε νυχθημερών. Και ήδη έχουμε δημιουργήσει στην Ηπειρωτική Ελλάδα 40.000 θέσεις φιλοξενίας που στις κατώτερες προσπαθούμε και τις βελτιώνουμε. Κι όμως εσείς προτιμάτε και χθες το βράδυ και σήμερα το ρόλο ενός επιπόλαιου λογιστή. Και την προηγούμενη φορά άκουσα από άλλο βουλευτή ότι κάνετε γρήγορους διαγωνισμούς σύντησης του ενός μήνα που δεν προλαβαίνουν ούτε τις εγγυητικές επιστολές. Μιλάμε για διαγωνισμούς οι οποίοι δεν χρειάζονταν εγγυητικές επιστολές. Και βεβαίως έχεις να επιλέξεις αν οι άνθρωποι θα μείνουν μυστικοί ή δεν θα μείνουν μυστικοί. Άρα, κατά τη γνώμη μου, εμείς εργαζόμαστε για τη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος και ζητάμε βοήθεια από όλη την κοινωνία. Εσείς ασχολείστε με τη λογιστική, αλλά συγχρόνως και τη φτηνή πολιτική των υπονοούμενων. Γιατί τι διαφορετικό είναι όταν αυτή η σύμβαση με αυτό το κάμπινγκ που είναι ένα εκ των δύο σε όλη την Ελλάδα έχει μέγιστο 80.000 ευρώ του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Δηλαδή οι μέρες ώστε να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι και εσείς μιλάτε για διαφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι δεν είναι? Το άκουσα καλά με τα αυτιά μου. Το δεύτερο όμως, και σαν λογιστής, δεν αποδεικνύεστε ιδιαίτερα ικανός. Να σας εξηγήσω γιατί. Νοικιάσαμε αυτό το χώρο στη βάση της ανάγκης με δύο παρατάσεις για 21 μέρες. Αυτή είναι η όλη λογική. Και βρήκαμε και τον τρόπο ενοικίασης. Νοικιάσαμε το χώρο, δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος μέσα. Είναι ακριβά? Εγώ σας λέω να είμαι μαζί σας, είναι ακριβά. Γιατί υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, όχι με το συγκεκριμένο, δεν και καλά, όπως θα πω αμέσως μετά, αλλά δεν ξέρετε ότι σε αυτή την ανάγκη υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία πιέζουν προς ίδιο συμφέρον, ιδιαίτερα για το χρονικό διάστημα που δουλεύεις. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και εγώ και εσείς και όλοι να έρθουν να ελέγξουν και στη δοσή και στο γραφείο μου και στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Και μίλατε για τυχείο, σας δόθηκε ολόκληρος φάκελος για τυχείο και για το κόστος, πώς δαπανώνται τα λίγα λεφτά που έχουμε. Τα λίγα λεφτά που έχουμε. Όμως, εγώ θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Συντομεύστε, και εδώ είναι κύριε Υπουργέ. Μας φέρατε εδώ... Κύριε Βίτσα, συντομεύστε. Ναι, μισό λεπτάκι, ναι, ναι. σε δευτερόλεπτα. Εντάξει, εντάξει. Μας φέρατε εδώ ή αναγγείλατε μία τιμή από το κάμπινγκ το οποίο αφορά την περσινή τιμή κατάτομα. Δεν συμπεριλάβατε σε αυτό. Πρώτον, την ενοικίαση της σκηνής, η οποία είναι φέτος 5 ευρώ, ενώ είναι 6 ευρώ το κατάτομο. Δεν συμπεριλάβατε σε αυτά τα 3,5 ευρώ της παροχής ρεύματος και άλλα, πώς λένε, άλλες δυνατότητες. Όχι βέβαια το νερό, το ίντερνετ κτλ. Αν αυτά τα διαιρέσετε ακόμα και δια δύο, που είναι η συνήθις πρακτική, ή δια τρία, ξαναφτάνετε μέσω του ΦΠΑ πάλι στα 9,5 ευρώ. Αλλά εγώ σας λέω, και να είμαστε και συνεννοημένοι μεταξύ μας, ότι το θεωρώ ότι στο πλαίσιο μιας προσφοράς που θα μπορούσε να κάνει κάποιος, θα ήταν, είναι και ακριβό. Άρα αυτό κάνατε, κύριε Θεοδωράκη. Εκτός αν αυτά εσείς δεν έχετε κάνει, αλλά νομίζω ότι είστε άνθρωπος που έχει κάνει σε κάμπινγκ. Ή εκτός έχετε πάρα πολύ καιρό να πάτε και τα ξεχάσατε. Εγώ σας λέω, βέβαια, ο καθένας επιλέγει το ρόλο του, επιλέγει το δρόμο του. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε.
με λίγους πόρους, αλλά με πολλή προσπάθεια, με λίγη, αν θέλετε, σε σχέση με τη βοήθεια που θα μπορούσαν να δώσουν διεθνείς φορείς, κράτη κτλ., αλλά με πολύ μεράκι και με πολλή συνεργασία με όλους, εσείς επιλέξτε το δικό σας.